Καταρχήν, πείτε μας για ποιο λόγο το ΚΚΕ λέει όχι στη συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί έχετε ένα δικό σας σκεπτικό, λίγο το οποίο διαφοροποιείται πάρα πολύ από το σκεπτικό, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας. Και κακώς κάποιοι προσπαθούν να βάλουν και σας δίπλα στα όχι που υπάρχουν συνολικά. Ναι, επιτρέψτε μου τώρα. Δείτε, η κυβέρνηση και βέβαια και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα συνεχίζουν και, αν θέλετε, αυτό το διήμερο της συζήτησης της συμφωνίας των Πρεσπών, να ανάγουν την ονοματολογία σε κριτήριο για την τοποθέτηση και αφενός των κομμάτων, αλλά και το πώς θα πρέπει ο ίδιος ο λαός να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη συμφωνία. Και αυτό που επιχειρείται να κρύψουν, και εδώ έγκυται η αρνητική, αν θέλετε, θέση και το όχι του Κομμουνιστικού Κόμματος στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, είναι ότι επιχειρείται να κρυφτεί η ουσία, δηλαδή το αμερικανονατοϊκό περιεχόμενο της ίδιας της συμφωνίας. Και βεβαίως το γεγονός ότι η κυβέρνηση την προωθεί με ιδιαίτερο ζήλο, υπηρετώντας φυσικά μέσα από αυτή τη διαδικασία, και από αυτή τη διαδικασία, ένα συνολικότερο σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα Δυτικά Βαλκάνια. Στόχος και επιδίωξη η αστική τάξη της χώρας μας να παίξει ρόλο πρωταγωνιστικό, γιατί όχι, στην περιοχή αυτή των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό είναι κακό όμως για εσάς. Και δηλαδή αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η ουσία που τονίζουμε εμείς και αναδεικνύουμε για το χαρακτήρα της ίδιας της συμφωνίας, που φυσικά βεβαίως δεν απαλήφονται τα αλυτρωτικά ή όποιοι αλυτρωτικοί, αφήνει αρκετά περιθώρια σε όποιες μελλοντικές αλυτρωτικές. Όταν λέτε αλυτρωτικά, ποια, πού εντοπίζετε εσείς, ας πούμε? Γιατί λέει η κυβέρνηση ότι εγώ με αυτά που έφερα και τις αλλαγές στο Σύνταγμα έχω εξαλείψει όλες τις αλυτρωτικές εστίες που υπήρχαν. Εντάχει, αυτό που λέμε ότι αφήνουν ζωντανά, αν θέλετε, ζωντανά τα ζητήματα αλυτρωτισμού για όποια μελλοντική κυβέρνηση ενδεχομένως κοπιών, ή ένθεν και εκείθεν, και από εθνικιστικούς κύκλους, είτε στη χώρα μας είτε στην Πούγδουμο, αφήνουν ανοιχτό το εθνοτικό χαρακτήρα με τον όρο Μακεδονικός. Και δίνουν βέβαια τροφή στους αλυτροφοδοτούμενους, όπως σας είπα, εθνικισμούς, είτε στη χώρα μας είτε στην Πούγδουμο. Και βεβαίως αυτοί θα αξιοποιηθούν, κατά το δοκούν, στο πλαίσιο ακριβώς αυτών των επικίνδυνων σχεδιασμών, των υπερελευθερικών σχεδιασμών. Κύριε Λαμπρούλη, λέει η κυβέρνηση ότι στη συμφωνία των Πρεσπών δεν συζητείται το θέμα εθνότητα, μπαίνει το θέμα ηθαγένεια, που αυτό βοηθάει στο να μην υπάρχουν ακρότητες. Ακούστε, εγώ σας λέω, και το γνωρίζετε και εσείς καλά, αυτό που βλέπουμε αποτυπωμένο στα έγγραφα που μας έχουν δώσει. Λοιπόν, γιατί για παράδειγμα αναφέρεται ο όρος Μακεδονικός, αν θέλετε να το βάλουμε σε αυτή τη διάσταση στην κουβέντα μας, και δεν λένε για παράδειγμα Βόρειο Μακεδονικό? Μου απάντησε σε αυτό. Λέω εγώ μια ερώτηση, ρητορικό το ερώτημα. Επειδή ακριβώς αυτό ρώτησα λίγο νωρίτερα τον κύριο Μανατίδη, είπε ότι ακόμη το συνταγματικό του όνομα είναι η Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δεν έχει αλλάξει ακόμη το όνομά του. Άρα τα έγγραφα που έρχονται και αναφορές γίνονται με βάση το υπάρχον. Όταν θα ψηφιστεί και από εμάς και αλλάξουν όλα, τότε θα τα αλλάξουν. Έτσι απαντάνε. Έτσι απαντάνε. Μένει να το δούμε. Αλλά και πάλι σας λέω, η ουσία, κατά τη γνώμη μας και την επαναλαμβάνω, είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή. Ότι ακριβώς το τι υπηρετεί αυτή η συμφωνία, το πώς καταλήξαμε σε αυτή τη συμφωνία και μέσα από ποιες διαδικασίες και ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές. Και οι πρωταγωνιστές, πέρα από τις δύο χώρες που αφορούσε και αφορά το ζήτημα αυτό, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η εξυπηρέτηση μέσα και από αυτή τη συμφωνία των συμφερόντων τους στην περιοχή. Για τον έλεγχο των πηγών ενέργειας, μεταφοράς, πρωτοπαραγωγικών πηγών κτλ. Και βεβαίως όλο αυτό να το συνδυάσουμε με την στρατηγική, αν θέλετε, απέναντι σε άλλες δυνάμεις, Ρωσία, Κίνα, που και αυτές στην περιοχή διεκδικούν μερίδιο στις αγορές. Κύριε Λαμπρούλη, λένε υποστηρικτές συμφωνίας ότι με την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαφανίζεται ο κίνδυνος διάλυσης του κρατηδίου, του κράτους των Σκοπίων, μπλοκάρεται η δημιουργία μιας μεγάλης Αλβανίας και μειώνεται σημαντικά η παρέμβαση των Τούρκων στην ευρύτερη περιοχή. Άρα βγαίνει προς τα έξω η αίσθηση ότι η Ευρώπη και ΝΑΤΟ είναι δύο χώροι που προσφέρουν ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή του Βαλκανίου. Και εμείς το έχουμε, και εμείς το έχουμε πει επανειλημμένως, και η ιστορία της χώρας μας, να μην πάω αλλού,
αλλά αξίζει να το αναφέρουμε και για τις άλλες περιοχές, αλλά ειδικά για τη χώρα μας, είναι πλούσια στα πλαίσια της συμμετοχής και της ενεργού συμμετοχής της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, το τι βιώνει, το τι βίωσε. Δείτε τι γίνεται με την Τουρκία, το λέω εντάχει. Δείτε τι έγινε με την Κύπρο και πού βρίσκεται η κατάσταση με την κατοχή τμήματος της Κύπρου. Στα πλαίσια όλα αυτά της παρουσίας μας και της χώρας μας και της Τουρκίας αλλά και άλλων χωρών στο ΝΑΤΟ. Δείτε τι έγινε στα Βαλκάνια. Το ΝΑΤΟ δεν ήταν αυτό που διαμέλυσε στα Βαλκάνια και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείτε τι γίνεται τώρα με το Κόσοβο. Άρα λοιπόν, βεβαίως έχουμε κάθε λόγο και να αναδεικνύουμε τα ζητήματα και να ανησυχούμε και να τονίζουμε ότι παράγοντας σταθερότητας το ΝΑΤΟ, αυτοί οι υπερελιστικοί οργανισμοί, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα θετικό στους λαούς. Παρά μόνο πόνο, αίμα και εκμετάλλευση. Απέναντι σε αυτό τους υπερελιστικούς οργανισμούς, ο λαός μας θα πρέπει να ορθώσει το ανάστημά του. Όχι μόνο ο δικός μας, εμείς λέμε με αφορμή και την κουβέντα για τη συμφωνία και ο λαός του. Κύριε Λαμπρόλη, η συμφωνία για τις πρέσπες έχει προκαλέσει αναταράξεις και αναδιατάξεις στο πολιτικό σκηνικό από τη μία πλευρά και από την άλλη έχει βγάλει προς τα έξω μία κινητοποίηση ακροδεξιών και ρατσιστικών δυνάμεων που ήταν κρυμμένες. Θέλω να σας ρωτήσω για το δεύτερο, ας ξεκινήσουμε από το δεύτερο, πόσο επικίνδυνο κατά την άποψή σας είναι αυτό, γιατί είδαμε την Κυριακή κάνανε ντου για να μπούμε στη Βουλή και απ' την άλλη αυτή η κινητικότητα στον ευρύτερο χώρο και όχι μόνο στην κέντρο αριστερά και στη δεξιά και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας που γίνονται κινήσεις κατά την άποψη του ΚΚΕ πόσο μπορούν να μεταβάλουν το σημερινό πολιτικό σκηνικό? Κοιτάξτε, όλα αυτά που συμβαίνουν είναι αποτέλεσμα δεν, όχι μόνο του τελευταίου διαστήματος με την έξαρση όπως αναφέρετε και εσείς των εθνικιστικών ομάδων και όλα αυτά που ζούμε, αλλά έχει να κάνει με μια προϊστορία από πίσω και πώς το ίδιο το πολιτικό σύστημα, τα ίδια τα αστικά κόμματα λέμε εμείς, χειρίστηκαν αυτή την υπόθεση και πώς διατήρησαν άλλοτε ενεργά, άλλοτε συγκεκαλυμμένα αυτού του είδους τις αλυτρωτικές τάσεις μέσα και από μερίδες του ομάδες αν θέλετε στη χώρα μας. Και βεβαίως ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούνται αυτές τέτοιου τύπου εθνικιστικές τάσεις με αλυτρωτικό χαρακτήρα, οι οποίες, ανοίγω μία παρένθεση εδώ να το συνδυάσουμε την Συμφωνία των Πρεσπών, δημιουργούν αν θέλετε ερωτηματικά ενδεχόμενα στη διεθνή κοινότητα για τη Συμφωνία του Βουκουρεστίου. Και αυτό δεν το καταλάβω. Είναι βούτυρο στο ψωμί. Μα με συγχωρείτε, όταν αναφέρονται μια σειρά από στη δημόσια παρέμβαση, αναφέρονται για παράδειγμα στο σύνθημα, αξιοποιούν μάλλον το σύνθημα, η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, αυτό από μόνο του πώς σας ακούγεται εσάς? Δεν είναι αλυτρωτισμός απέναντι σε οποιαδήποτε χώρα, στη συγκεκριμένη χώρα από τη μεριά της Ελλάδος? Άρα λοιπόν βάζει ή δεν βάζει, σε εισαγωγικά το λέω, σε αμφισβήτηση την Συμφωνία του Βουκουρεστίου που καθόρισε τα σύνορα και τα λοιπά. Το μοίρασμα, αν θέλετε, επιτρέψτε μου τη λέξη, της γεωγραφικής ενότητας αυτής της Μακεδονίας. Και αυτό, δείτε, δεν αφορά μόνο, αφορά με το ζήτημα των σκοπίων του χώρου που λέμε της Μακεδονίας, αλλά δίνει και ένα μήνυμα σε αλυτρωτισμούς, σε αντίστοιχες τέτοιου τύπου αμφισβητήσεις σε άλλους γείτονες, οι οποίοι εδώ και χρόνια έχουν και αμφισβητούν, βάζουν μάλλον ζητήματα και αμφισβητούν κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο, όντως, και γίνεται λόγος για την Τουρκία για να λέμε το όνομα, λοιπόν, όντως μέλος κράτος του ΝΑΤΟ, σύμμαχοι δηλαδή. Ωραία. Να λοιπόν γιατί εμείς λέμε και ξαναλέμε και τονίζουμε ότι μέσα σε αυτή τη συμμαχία, μέσα σε αυτήν την υπερελιστικό οργανισμό, ο λαός μας αλλά και οι λαοί των Βαλκανίων δεν έχουν να περιμένουν τίποτα θετικό. Στις διεργασίες τώρα που συμβαίνουν και στην αναδιάταξη του πολιτικού μας συστήματος που βλέπουμε και στον χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς αλλά και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας που γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κόμμα και με πρωτοβουλία του κ. Μπαλτάκου συναντήθηκε ναι, Καρατζαφέρης, Καμένος κτλ. Τέτοιες δημόσεις έχουν ξεκινήσει από το 12 και μετά, αν θέλετε. Βεβαίως προχωράνε και μπροστά στις εκλογές θέλουν να βρουν και μια έκφραση, είτε αυτός λέγεται όπως λέτε κι εσείς
ευρύτερος κεντροαριστερός χώρος, με μπροστάρι το ΣΥΡΙΖΑ, διεκδικώντας βέβαια τα ενία της σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα μας, είτε στον κεντροδεξιό χώρο, με συγχωνεύσεις, αν θέλετε, με συνενώσεις. Στο κεντροαριστερό πάντως αντιδράει το κίνημα αλλαγής. Πιστεύετε ότι έχει δυνατότητα να αμυνθεί? Αυτό είναι δικό του θέμα, δεν μπορώ εγώ. Τι θα πει να αμυνθεί? Ακούστε να δείτε, ανεξάρτητα τα όποια σενάρια, το βασικό είναι βεβαίως η αναμόρφωση του πολιτικού αστικού συστήματος, είναι δεδομένο και πρέπει να γίνει. Για να το ζήτημα είναι ότι όλες αυτές οι διεργασίες έχουν όμως, που συντελούνται, έχουν ένα κοινό παρονομαστή και μια κοινή στρατηγική, ανεξάρτητα σε όποιες διαφορετικές, αν θέλετε, επιμέρους θέσεις προβάλλουν. Στρατηγική που έχει να κάνει με τον τρόπο ανάπτυξης, που δεν αμφισβητούν τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, δεν αμφισβητούν τη συμμετοχή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, είπα ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, οι όποιες παραλλαγές, αν θέλετε, με όποιο πρόσημο και να τις πούμε, για μας, για το λαό μας, θα πρέπει να είναι αδιάφορο. Ο λαός έχει βιώσει αρκετά στην πλάτη του, στο πετσί του, βιώνει μια τραγική και άσχημη κατάσταση και στα ζητήματα της οικονομίας, εργασίας, συνταξιοδοτικό και πάει λέγοντας, και βεβαίως τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, για να το ανοίξω γενικότερα αν μου επιτρέπετε, είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος που βιώνουμε και στην οικονομία. Κύριε Λαμπρούλη, έχω ένα μήνυμα από την κυρία Ευθυμία. Θέτει το εξής ερώτημα. Το ΚΚΕ, αν και εφόσον έρθει στη Βουλή, η αύξηση του κατώτατου μισθού θα δώσει θετική ψήφο? Αν και εφόσον έρθει, θα ακούσει η κυρία Ευθυμία το πώς θα τοποθετηθούμε και τι στάση θα κρατήσουμε. Το ζήτημα δεν είναι αν θα έρθει η όποια αύξηση. Με πρόλαβε η ακροάτρια. Το ζήτημα είναι η κυρία Ευθυμία ή κάθε κυρία Ευθυμία, τέλος πάντων, να κατανοήσει ότι δεν θα διαπραγματεύεται και δεν θα υπογράφει άλλος για την ίδια, αλλά η ίδια θα πρέπει να διεκδικήσει αυτό που της κλέψανε τόσα χρόνια, αυτό που τη στερούν αυτοί τα παιδιά της, στην οικογένειά της. Με αφορμή το μήνυμα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Και όχι να εξαρτάται η όποια αύξηση, αλλά και μείωση, σημειώνω, του όποιου βασικού από την υπογραφή ενός υπουργού. Ενός εκάστου υπουργού. Με αφορμή το μήνυμα, κύριε Λαμπρούλη, και στα 3 λεπτά που παίρνουν, 4 περίπου, πείτε μου το εξής. Λέει η κυβέρνηση ότι μόλις περάσει η συμφωνία των Πρεσπών θα αρχίσει να φέρνει στη Βουλή διάφορα θετικά, κατά την άποψή της, νομοθετήματα. Κατώτατος μισθός, 120 δόσεις, πρώτη κατοικία, συνταγματική αλλαγή, σχέση κράτους-εκκλησίας. Τα θυμάμαι όλα, τέλος πάντων. Η θέση του κόμματός σας ποια θα είναι σε αυτά τα ζητήματα? Το έχετε συζητήσει? Κοιτάξτε, τώρα με ρωτάτε, το ερώτημα είναι μελλοντικό, δηλαδή αφορά μάλλον μελλοντικές πράξεις της κυβέρνησης με βάση νομοσχέδια κτλ. Ας έρθει εκείνη η ώρα, θα τα δούμε και θα τοποθετηθούμε. Και καθαρά και εξάστερα θα τοποθετηθούμε σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό τους, αλλά και με την ψήφο μας. Δεν μπορώ από τώρα να προκαταβάλω κάτι, γιατί κοιτάξτε να δείτε, μπορεί μέσα για παράδειγμα σε ένα νομοσχέδιο να υπάρχουν κάποια άρθρα τα οποία έστω κατά τι μπορεί να ανακουφίζουν. Το λέω γενικά τώρα, να ανακουφίζουν το λαό. Και νομίζω σε αυτά έχουμε δώσει δείγματα γραφής από το 2015, αν θέλετε, με αυτή την κυβέρνηση. Λοιπόν, που ακόμα και στη λογική έστω κάτι να αποσπάσουν, έστω κάτι να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι, ο λαός μας, εμείς ήμασταν θετικοί. Άρα δεν μπορώ από τώρα να προκαταβάλω το τι θα κάνουμε. Πρέπει να τα δείτε πρώτα και να τα μελετήσετε. Αν δεν το δούμε, λογικό δεν είναι. Και κάτι τελευταίο. Εκτιμάτε ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να πάει σε εκλογικό ευνηδιασμό ή θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει την θητεία του? Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως το 19 είναι χρονιά εκλογών, ενώ και βουλευτικών εκλογών. Τώρα, το πότε θα το αποφασίσει ο κύριος Τσίπρας είναι δικό του θέμα. Πρωθυπουργός, όπως και κάθε πρωθυπουργός, αυτός παίρνει την πρωτοβουλία, έχει το μαχαίρι, αν επιτρέψετε μου, και το πεπόνι να αποφασίσει για το πότε. Ενδεχομένως, εκτιμά ο ίδιος το κόμμα του, θα είναι πιο καλύτερη ενδεχόμενα περίοδος για να προκηρύξει εκλογές. Το ζήτημα είναι ο λαός μας να μην περιμένει όσες εκλογές, τις όποιες εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Λοιπόν, το ζήτημα είναι από τώρα να οργανώσει την πάλη του, να εντείνει τον αγώνα της διεκδικής του, για να διεκδικήσει αυτά που του στερούν, αυτά που του έχουν πάρει. Και βεβαίως, από ό,τι δηλώνουν και οι κυβερνώντες αλλά και τα άλλα κόμματα που είναι στην ίδια κατεύθυνση και υπηρετούν τον ίδιο στρατηγικό στόχο,
δεν πρόκειται αυτά να επανέλθουν. Άρα λοιπόν το κριτήριο για το λαό είναι να ορθώσει το ανάστημά του, να οργανώσει την πάλη του απέναντι σε αυτές τις πολιτικές και τα κόμματα βεβαίως που υπηρετούν αυτές τις πολιτικές και αντιλαϊκές. Κύριε Λαμπρούλη, σήμερα και κλείνω και με ένα κάλεσμα για συμμετοχή στο συλλαλητήριο σήμερα, όπως που γίνεται σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ, αν θέλετε, στο Λυκανοπέδιο, στην Αθήνα, στο Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα από το Μέγαρο Προλάβατε, μουσικής. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι ώρα είναι, 5.30, 6, 6.30 ώρα. 6 και 30. 6 και 30 θα μιλήσει ο κύριος Κουτσούμπας, έτσι. Βεβαίως. Ναι, ναι. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να έρθουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Γεια σας.